Την ημέρα της κανονικής συναυλίας, την 28 Ιουνίου του 2001, συνέβαινε παράλληλα με την εκτέλεση της μουσικής συμφωνίας και ένα επίσης ιδιαίτερο φαινόμενο. Ο πλανήτης Άρης θα εμφανιζόταν στο πεδίο όρασης των θεατών στο ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα από τις 19:30 ως τις 4:38 της επόμενης μέρας, ενώ παράλληλα κανένας άλλος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος δεν ήταν ορατός στο ίδιο χρονικό διάστημα. 2 χρόνια μετά εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε διάφορα φόρουμ οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη στίχων και αρχίζουν προσπάθειες έβρεσής των. Ένας Έλληνας χρήστης με ψευδώνυμο Εχετλέος πραγματοποιεί την πρώτη παγκοσμίως προσέγγιση των στίχων και παρουσιάζει το πρώτο movement μαζί με στίχους. Λίγους μήνες αργότερα και μετά από αρκετό προσωπικό κόπο και ώρες εργασίας και ανάλυσης της συναυλίας με επαγγελματικά προγράμματα επεξεργασίας ήχου μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Εχετλέος παρουσιάζει σε προσωπική του ιστοσελίδα τη μυθοδία με στίχους. Διάφοροι εντός εισαγωγικών οι δήμονες ξεκινούν τραγελαφικές προσπάθειες ερμηνείας των στίχων και εμφανώς επηρεασμένοι από συνωμοσιολογικές θεωρίες συνδέουν τη συμφωνία με πιθανές εξωγήινες υπάρξεις για χθιστικές καταβολές και μεταφυσικές δραστηριότητες. Εκπομπές στην τηλεόραση και αφιερώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προσπαθούν να αποκαλύψουν τι κρύβεται από πίσω. Αλλά πίσω από το φάσμα των θεωριών συνωμοσίας ή εξωγήινης ζωής, η ουσία του έργου ποτέ δεν προσεγγίζεται. Το 2007 πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως προσπάθεια σοβαρής και επιστημονικώς τεκμηριωμένης ερμηνευτικής ανάλυσης των στίχων από έναν χρήστη του διαδικτύου που υπογράφει την προσπάθειά του ως πελασγός και την αναρτά στην ιστοσελίδα του Εχετλέου. Το αν η θεωρία ύπαρξης στίχων στη μυθοδία αληθεύει ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το πιστοποιήσει, ίσως μόνο ο ίδιος ο συνθέτης, αν και αρνείται να πάρει ξεκάθαρα θέση. Όσο δεδομένο κι αν προτείνεται από διάφορες πηγές πως όλα αυτά είναι αποκοίημα της φαντασίας και τίποτε δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, το ίδιο πιθανό είναι όλα αυτά τα θέματα να διαθέτουν μια ισχυρή δόση αλήθειας. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια αν έχει δίκιο ή άδικο. Μπορεί όμως μέσα από μια διαδικασία που στηρίζεται σε λογικά επιχειρήματα και σαφή βήματα να προσπαθήσει να αποδείξει την εγκυρότητα αυτών που ισχυρίζεται, πως δηλαδή και στίχοι υπάρχουν και νόημα έχουν και ακριβώς ποιο είναι το νόημά τους. Όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να τα απαντήσουμε μέσα από την αποκρυπτογράφηση των στίχων και από μια ερμηνευτική προσέγγιση, συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και σχόλια, προσπαθώντας μέσα από επαγγελματική δουλειά να ανακαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αλήθεια. Απόψε διεκδικείτε ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, ένα τηλεσκόπιο και βεβαίως ένα mini laptop. Για να το κάνετε αυτό, γράφετε ένα μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος αυτού στο 54010. Σε λίγο κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά θα αρχίσει αυτή η επαφή με τη μαγική μουσική του Βαγγέλη Παθανασίου για τη μυθοδία. Και εκεί πέρα θα ανακαλύψουμε και τα μηνύματα από τους στίχους του. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, 25 χρόνια, εποχή ρεπόρτες μιλάω τώρα, ρεπόρτες, Δημαράς, Λιάννης, Χαρδαβέλας. Είχαμε κάνει ένα θέμα με τον Βαγγέλη Παθανασίου. Είχα πάει λοιπόν εγώ στο Λονδίνο, στο στούντιο του Παθανασίου. Τότε μου είχε πει, από τότε, είχε την αγωνία να κάνει ένα έργο μουσικό επάνω στην αρχαία ελληνική ιστορία. Με ήρωες τους 12 θεούς του Ολύμπου. Για όσους δεν ξέρουν, πρέπει να πω ότι ο Βαγγέλης, γιατί έτσι είναι περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από ότι είναι ένας μοναδικός, θα έλεγα, καλλιτέχνης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος αναζητάει πράγματα, ψάχνεται. Είναι αρχαιολάτρης, είναι ελληνολάτρης και παράλληλα είναι και πάρα πολύ, από ό,τι ξέρω, φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής μας.
αυτή τη εκπομπή του Σαββάτου. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι του στέλνουν σε DVD γραμμένη κάθε Κυριακή πρωί για να τη βλέπει. Αυτό το ξέρω γιατί και από τον ίδιο και από τους φίλους του. Από τότε λοιπόν ο Βαγγέλης είχε αυτή την αγωνία, αυτή την επιθυμία να γράψει ένα μουσικό έργο επάνω στους Ολύμπιους Θεούς, χρησιμοποιώντας και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και ήρθε κάποια στιγμή η ώρα να γίνει αυτό, όταν η NASA εμφανίστηκε και του ζήτησε να γράψει ένα έργο για να συνοδεύσει την εκτόξευση της Οδύσσιας στο διάστημα του δορυφόρου από την NASA. Όλα αυτά λοιπόν αμέσως θα τα δούμε μετά και θα κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.